Δίνουμε το λόγο στον κύριο Κοσμά. Μόνο στον κύριο Κοσμά και εμείς θα τα πούμε στο τέλος. Διαβάστε μόνο τα έκτακτα θέματα για να... Πρόεδρε, έχω το λόγο. Τον έχεις, κύριε Κοσμά. Καταρχήν, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Θα ήθελα να δώσω μία απάντηση για τα προστασινά που ακούω κύριο Τέτο και τον κύριο Δήμα. Λοιπόν, κάποια στιγμή μες τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Ζιγούρης, μας κάλεσε, αφού τον παρακάλεσε ο Δήμαρχος, για να συναντηθούμε. Και εμείς, βεβαίως, στα τέσσερα επίσης. Λοιπόν, κύριε Κοσμά, θα σας παρακαλώ, σημάστε λίγο πιο σωστά. Κύριε Πρόεδρε. Ακούσατε, σας είπα, θα μιλάτε πιο όμορφα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, οι ανεξάρτητοι, συντάξαμε ένα έγγραφο που το δώσαμε στον Δήμαρχο. Και αυτό το επέγραψε και ο κύριος Τέτος. Και μαζευτήκαμε πάνω στο καρτί του Δημάρχου. Και εμείς το δώσαμε το καρτί και ο Δήμαρχος μας έλεγε για επιθετικές και τρίχες σκουτερές. Και εγώ τότε του είπα τον κύριο Δήμαρχο ότι εδώ ήρθαμε για να συμφωνήσουμε σε αυτό το καρτί. Όχι για να συμφωνήσουμε αν πάω εγώ αντιδήμαρχος ή δήμαρχος ή τεταλμένος ή ό,τι άλλο τίποτε. Εγώ που ούτε ποτέ ήθελα, κύριε Τέτο και κύριε Δήμαρχε, να γίνω τίποτα. Ούτε αντιδήμαρχος, ούτε τεταλμένος σύμβουλος, ούτε τίποτα. Απλό σύμβουλος. Εσείς που θέλατε να γίνετε και κάνατε τις συμφωνίες, πρέπει να μας πείτε τι συμφωνίες κάνατε. Και άλλη φορά, όταν θέλετε να πείτε κάτι, να το λέτε τον ίδιο παρόν ο άλλος. Όχι όταν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Κοσμά. Περίμενε, ο κύριος Τέτος έχει το λόγο. Έχει προσωπικό. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καταρχήν, κύριε Κοσμά, εγώ ξέρω ότι οι άντρες φοράνε παντελόνια και παραδέχονται αυτά που λένε. Λοιπόν, ήμασταν παρόν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης. Βεβαίως. Επιλέξει θα πω και αν έχω πει. Βεβαίως. Οι ανεξάρτητοι να με διαψεύσουν. Κύριε Δήμαρχε, εσύ ζητάς να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Εμείς τι θα πάρουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ζιγούρης θα πάρουν μετά πρόεδρο. Κύριε Κοσμά, κάτι τους ανεξάρτητους. Εγώ προκαλώ τους ανεξάρτητους αν δεν το είπε έτσι να μην διαψεύσει. Εδώ είναι και ο κύριος Ζιγούρης και όλοι οι υπόλοιποι σύμβουλοι. Εγώ είπα τι είπε. Εγώ είπα τι είπε. Υπόθηκε Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό. Ο καθένας που να βγάλει τα συμπεράσματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είπα εγώ ότι ζήτησε λεφτά. Είπα εγώ ότι ζήτησε θέση. Τώρα τι κάνετε, κύριε. Εγώ είπα ακριβώς τι είπε. Κύριε Γεωργακόπουλε, επιλέξει. Επιλέξει. Υπάρχουν τα ηχητικά ντοκουμέντα. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Για να μην φωνάζουμε κιόλα. Επειδή με διακόπτουν, φωνάζω, συγγνώμη. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τα ηχητικά ντοκουμέντα του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου να βγουν στον αέρα. Αν έχω πει κάτι τέτοιο, κύριε Παπαδόπουλε. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Τέτο. Θέλει κάποιος το λόγο, κύριε Παπαδόπουλε, απαντήστε στον κύριο Τέτο. Μια χαρά μιλάει ο τρόπος. Δεν αναφέρθηκε το όνομά σας, κύριε Χαραλαμπίδη. Δεν αναφέρθηκε το όνομά σας. Δεν έχετε προσοχή. Έστω και να υπόθηκε αυτή η κουβέντα, δεν μίλησε για συναλλαγή. Τι θα αναγκώσει, δηλαδή. Είναι, θεωρείται ότι ζητήθηκαν χρήματα. Μπορούν να ζητούν σε μια θέση για να χτυπήσουν στο συνδυασμό και να βοηθήσουν. Δεν είναι κακό. Από τη στιγμή που είναι άξιο, όταν σε προτείνουν, σου ζητάνε να. Κύριε, μην κάνετε διάλογο μεταξύ σα. Ζήτησε να πει στον συνδυασμό. Καλά, ρε, άλλα προβλήματα δεν έχουμε. Να είμαστε ειλικρινεί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί σε τι δεν είμαστε ειλικρινεί εδώ, αυτό αφορά το συνδυασμό το δικό μα. Τώρα απολογούμαστε. Σε άλλα άτομα. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή έγινε, να έχουμε το θάρρος να το λέμε, ότι έγινε. Αυτό έγινε. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν το είπε διαφορετικό πράγμα. Άρα προβλήματα, δεν είπε κάτι άλλο. Δεν είπε κάτι άλλο. Και δεν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους εδώ να ακούνε. Τελειώστε κύριε. Ό,τι είπε αυτό είπε. Δεν είπε ούτε για χρήματα, ούτε για... Θα τελειώσουμε ή θα διακόψουμε τώρα. Όχι κύριε, μην έχει το λόγο. Δεν έχει το λόγο. Το θέμα έχει κλείσει. Δεν τους ενδιαφέρει. Κύριε Κυριακίδη, δεν έχετε το λόγο. Λοιπόν, τελείωσε το θέμα.